Πορεία διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν ανήμερα της επετείου της 17ης Νοεμβρίου μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κομωτινή, αφού όπως τονίζουν τα μηνύματα του αγώνα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Στόχος των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος είναι να αντιληφθούν οι πολίτες ότι οι διεκδικήσεις για δημοκρατία και ελευθερία είναι διαχρονικές. Πορεία διαμαρτυρίας αλλά και τιμή στην επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιήσουν μέλη του Συνασπισμού Ροζοσπαστικής Αριστεράς στην Κομωτινή, θυμίζοντας την ιστορία για τη διεκδίκηση της ίδιας της δημοκρατίας. Το Πολυτεχνείο, όπως τόνισαν μέλη του κόμματος, είναι ακόμα ζωντανό, μιας και σήμερα υπάρχουν εκ νέου άλλες διεκδικήσεις. Στη βίαιη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά και στα κοινωνικά τους δικαιώματα, είναι ολοζώντανο και επίκαιρο στις μέρες μας, γιατί και η δημοκρατία σήμερα, όπως και τότε, βρίσκεται στο απόσπασμα, μόνο που είναι στο απόσπασμα των αγορών και των τραπεζιτών. Είναι ζωντανό και επίκαιρο γιατί και σήμερα αμφισβητείται η κυριαρχία της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν και στο σημερινό κυβερνητικό σχήμα. Όπως και το 73, οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα η νέα γενιά, με τους αγώνες τους, οδήγησαν να καταρρεύσει το μισητό καθεστώς της τυραννίας, έτσι και σήμερα όλοι παρακολουθούμε πως το δικοματικό οικοδόμημα τρίζει κάτω από την οργή αλλά και τα τεράστια προβλήματα που συσσόρευσε όλα αυτά τα χρόνια στην κοινωνία και στη χώρα μας. Και ξένα και εγχώρια κέντρα αναζητούν σήμερα, για να σώσουν την πολιτική που μας έφερε εδώ, αναζητούν νέες λύσεις. Κάνουν πρόβες νηφικού για μια μνημονιακή συγκυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τους νοσταλγούς της δικτατορίας της Χούντας, το ακροδεξιό λαός. Η κοινωνία είναι έτοιμη ήδη να απαντήσει. Η κοινωνία έχει δείξει ότι θέλει άμεση και πραγματική δημοκρατία στο τώρα. Δεν θα κρυφτεί πίσω από μια ναι μεν συνταγματικά νομοποιημένη κυβέρνηση, αλλά κοινωνικά δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση. Ο λαός θα αντιδράσει και αυτό οφείλει να κάνει και στις 17 Νοέμβρη. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες, τους νέους, τις νέες φοιτητές, μαθητές, στις 3.30 ώρα στην πορεία στις 17 Νοέμβρη, που η προσυγκέντρωση είναι στην Παλιά Νομική.